βγήκαν τα στοιχεία του συγκεκριμένου γιατρού και τώρα περιμένουμε να βγουν και τα εντάλματα. Έτσι ακριβώς είναι. Πραγματικά ραγδαίες, ταχύτατες οι εξελίξεις μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 66χρονου και αυτό γιατί θεωρείται πλέον θέμα χρόνου και η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και για τον 66χρονο αλλά και για τον 72χρονο Γερμανό συνεργό του. Βέβαια αναφέραμε ότι και για την περίπτωση του 72χρονου Γερμανού, επειδή βρίσκεται στη Γερμανία, πρέπει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές να διαβιβάσουν ένα σχετικό ένταλμα στις αρμόδιες γερμανικές αρχές και ακολούθως να ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία και σε εκείνη τη χώρα. Τώρα να αναφέρουμε ευλαμπία ότι χθες πληροφορηθήκαμε ότι η αστυνομία εδώ στην Ελλάδα ξεφυλίζει, πραγματικά κάνει φίλο και φτερό, θα έλεγε κανείς, τους φακέλους με τα ονόματα των ασθενών που βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο σπίτι του 66χρονου στο Κοροπή και ουσιαστικά έχει ξεκινήσει ένα ξεσκαρτάρισμα για το ποιοι μπορεί να ήταν τα θύματα του από αυτήν την φερόμενη απάτη με τις θαυματουργές θεραπείες και με τις ενέσεις βλαστοκυτάρων και ποιοι μπορεί να ήταν απλοί ασθενείς του ή διαφορετικά πελάτες του με την ιδιότητα που είχε ως φυσιοθεραπευτής. Επίσης μαθαίνουμε ότι μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων εκτός από τις αρμόδιες δικαστικές και αστυνομικές αρχές έχουν τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας για πιθανόν νέες καταγγελίες που ενδεχομένως θα προκύψουν όπως το αναφέρουν και οι εκτιμήσεις μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 66χρονου και εκτός από αυτό σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η αρχή κατά του μαύρου ξεπλήματος έχει βάλει και στο μικροσκόπιο πλέον τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 66χρονου και σε περίπτωση που αποδειχθούν παράνομες ενέργειες, τότε θα διαταχθεί και η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του, κάτι το οποίο μάθαμε χθες ότι έχει ζητηθεί και από τις γερμανικές αρχές για τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 72χρονου στη Γερμανία. Έχει ζητηθεί δηλαδή από την αστυνομία στη Γερμανία στην εισαγγελία, προκειμένου να δοθεί άδεια για να δουν και εκεί τι γίνεται με τους λογαριασμούς. Και αν δουν το ίδιο, αν διαπιστωθούν και εκεί έκνομες ενέργειες, τότε θα δεσμευτούν και εκείνοι οι λογαριασμοί και θα συνεχιστεί ακόμη σε μεγαλύτερο βάθος αυτή η έρευνα για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ο κύριος που βλέπουμε σε πολλά εισαγωγικά είναι ο Διονύσης Τριανταφύλου. Έχει γεννηθεί το 1957 στην Αθήνα. Είναι ο ψευτογιατρός. Οι ποινικές διώξεις που του έχουν ασκηθεί είναι πάρα πολύ σοβαρές. Απάτη κατά εξακολούθηση. Ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή. Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή. Και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Όλα αυτά οι κατηγορίες, όλες αυτές είναι από κοινού. Άρα περιμένουμε να δούμε και τα στοιχεία του Γερμανού, όταν φυσικά θα γίνει συνεννόηση με τις γερμανικές αρχές. Τρεις φορές ούτως ή άλλως, Αντώνη, μας έλεγες και χθες ότι επικοινώνησαν οι ελληνικές αρχές με τη Γερμανία για να βρουν τον 72χρονο και να κάνουν έρευνες και στις δικές του κλινικές. Και λέμε πληθυντικό, γιατί έγιναν έρευνες σε περισσότερα από ένα γραφεία με τα οποία συνεργαζόταν. Αυτό είναι και το θέμα. Πάντως, θέλω σε αυτό το σημείο να αναφέρω το εξής. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί μια παραφιλολογία σχετικά με τις ποινικές διώξεις και το λέω αυτό γιατί από τη μία ο δικηγόρος, ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση και όχι υπεράσπιση, γιατί όπως ανέφερε δεν είναι κατηγορούμενος μέχρι στιγμής τουλάχιστον ύποπτος, ανέφερε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη, ότι είναι και αθώος. Και από την άλλη πλευρά, η αστυνομία χθες με τη σχετική ανακοίνωση, με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έχει επισημάνει μέσα τις ποινικές διώξεις που έχουν ουσιαστικά ενταχθεί στην δικογραφία σε βάρος του γιατρού. Αυτό είναι ένα το αξιοσημείωτο το οποίο συζητούσαμε και οι συνάδελφοι εδώ, αλλά πράγματι είναι βαρύτητες αυτές οι κατηγορίες και θέλω να σταθώ επίσης και στο σημείο ότι όπως και ο 66χρονος εδώ με τον Αλέξη Κούγια αναφέρει ότι είναι αθώος, το ίδιο αναφέρει και ο γιατρός στη Γερμανία. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι θέμα ωρών τα εντάλματα σύλληψης. Πάντως το κλειδί είναι, επειδή το ανέφερες Αντώνη, είναι και ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο λογαριασμοί και των δύο. Γιατί ο Αλέξης Κούγιας λέει ότι δεν υπάρχουν λεφτά όσον αφορά τον κατηγορούμενο εδώ εν Ελλάδη. Και μάλιστα φαίνεται, λέει, ακόμα και από το σπίτι που μένει, εκεί που βλέπαμε τους μαντρότυχους, τις κάμερες, δορυφορική κεραία, ότι είναι ένα χαμόσπιτο. Ουσιαστικά έτσι το χαρακτήρισε.
και βέβαια δίνει μια διαφορετική έτσι εικόνα. Αλλά σε αυτό θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν και στοιχεία και πάρα πολλές καταγγελίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπλακεί και ήταν δικά τους πρόσωπα, ειδικά από το μακρινό 2009-2010, να φεύγουν από τη ζωή. Μα τώρα κοροϊδευόμαστε. Αυτό εδώ πέρα είναι χαμόσπιτο. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος εξοπλισμός η ρομποτική γύρω στα 80.000 ευρώ κοστίζει. Δεν την παίρνει οπωσδήποτε. 80.000 ευρώ, Βέβαια. Την έχουμε όλοι σταθμή. Ναι. Δεν είναι ευθυνή. Και επίσης, αν βάλεις όλη την τεχνολογία τη συγκεκριμένη που υπάρχει γύρω-γύρω, χτίζεις άλλο ένα σπίτι, έχω την αίσθηση. Ένα σπίτι. Χαμόσπιτο. Και βέβαια, δηλαδή, σίγουρα. Κοροϊδευόμαστε τώρα πέντε νεκροί. Αλλά ο κάθε δικηγόρος θα πει αυτό το οποίο. Και σίγουρα θα αποφανθεί δικαιοσύνη. Για να υπερασπιστεί τον πελάτη. Αλλά φαντάζομαι, Βλαμπία και Αντώνη, ότι όταν κάνεις τέτοιες δουλειές, τα λεφτά τα παίρνεις στο χέρι, δεν μπαίνουν σε λογαριασμό. Όλα μετρητά, όλα μετρητά, τίποτα σε λογαριασμό. Θα ακούσουμε βέβαια και καταγγελίες μετά, αλλά αυτό είναι. Έλα, Αντώνη. Και σε αυτό πάντως νομικές πηγές ανέφεραν ότι σχετικά με την έρευνα που έχει διατάξει η αρχή κατά του μαύρου ξεπλήματος, ότι ίσως μήπως πλέον έγινε αργά, και αυτό γιατί η δράση του γιατρού ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται πολλά χρόνια πριν, τουλάχιστον εδώ και 14 χρόνια, και ότι ενδεχομένως σε περίπτωση που συνεχιστεί σε βάθος και ακόμη περισσότερο αυτή η έρευνα, ότι μήπως έχει κρύψει στοιχεία τα οποία τον ενοχοποιήσουν.